Χαίρετε. Ονομάζομαι Μανούς Αγγελική. Είμαι νηπιαγωγός και στον ελεύθερο χρόνο μου γράφω παραμυθάκια. Ένα δικό μου παραμύθι θα σας διαβάσω σήμερα με τίτλο «Φρίξος, το φύλαυτο, φταπόδι». Ο Φρίξος, το φύλαυτο, φταπόδι, από όλες τις λέξεις που είχε μάθει στο σχολείο, μία αγαπούσε και χρησιμοποιούσε κάθε μέρα. «Εγώ, εγώ, εγώ», ακουγόταν δυνατά από το στόμα του και όλα τα πλοκάμια σηκώνονταν ψηλά για να τα δει η δασκάλα και να του δώσει το λόγο. Στο μάθημα της ζωγραφικής, όταν η δασκάλα του ζήτησε να χρωματίσουν όλοι μαζί το ουράνιο τόξο, πρώτος ο Φρίξος έτρεξε να πάρει όλα τα πινέλα. «Εγώ θα ζωγραφίσω το καλύτερο ουράνιο τόξο. Μόνος μου. Δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανενός». «Μα η κυρία, μας είπε να συνεργαζόμαστε, Φρίξο», είπε ο συμμαθητής του, ο θαλάσσιος δράκος, που ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του. «Άλλωστε, είμαστε πιο δημιουργικοί όταν λειτουργούμε ως ομάδα παρά ως μονάδα». Μα ο Φρίξος δεν έδωσε σημασία στα λόγια του. Στο μάθημα του κουκλοθέατρου, τα παιδιά αποφάσισαν μαζί να παίξουν με τις γαντόκουκλες, τον Λύκο και τα 7 κατσικάκια. Σαν σύμφωνος ο Φρίξος τους παραμέρισε όλους και πρόλαβε να βάλει στα πλοκάμια του τις γαντόκουκλες. «Φρίξο, πήρες όλες τις γαντόκουκλες για σένα και εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε», του παραπονέθηκε ο συμμαθητής του το λιθόψαρο, που σκόπευε να παίξει ένα από τα κατσικάκια. «Εγώ μπορώ να παίξω καλύτερα από όλους σας και τα 7 κατσικάκια», είπε ο Φρίξος. «Είμαστε πιο δημιουργικοί όταν λειτουργούμε ως ομάδα παρά ως μονάδα», ανταπάντησε το λιθόψαρο. Μα ο Φρίξος αδιαφόρησε και πάλι. Στον αγώνα χειροσφαίρισης, οι συμπαίκτες του δεν ήταν καθόλου χαρούμενοι. Έχασαν από τα σκουμπριά με 7-0. Και αιτία ήταν η συμπεριφορά του Φρίξου, που τους παραγκόνιζε και κρατούσε την μπάλα μόνο για τον εαυτό του. Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Στο τέλος του αγώνα, και ενώ βρισκόντουσαν όλοι στα αποδυτήρια, άρχισαν τα παράπονα. «Ντροπή σου, Φρίξο! Δεν ξέρεις να μοιράζεσαι!» «Δεν έχεις καθόλου ομαδικό πνεύμα!» «Φέρεσαι εγωιστικά!» Ο Φρίξος είχε γίνει κατακόκκινος από το θυμό του. «Εγώ είμαι ο καλύτερος και με ζηλεύετε όλοι σας!» «Ο καθένας από μας είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν», ψέλισε η μουδιάστρα. Μα ο Φρίξος είχε γυρίσει ήδη την πλάτη του. Όλοι συμφώνησαν πως τα μυαλά του είχαν πάρει αέρα. Και αυτό που τους ανησυχούσε ακόμη περισσότερο ήταν η αυριανή εκπαιδευτική εκδρομή στον Ύφαλο. Πώς θα συνεργαζόντουσαν με το Φρίξο για να βρουν το πιο μεγάλο μαργαριτάρι που ζητούσε η εργασία τους. Την επόμενη μέρα, στο σχολικό λεωφορείο, η ομάδα του Φρίξου ήταν λιγομίλητη. «Φτάσαμε!» φώναξε ο οδηγός και όλοι οι μαθητές κατέβηκαν και άρχισαν να συνεννοούνται με τις ομάδες τους για τον τρόπο που θα εργαζόντουσαν. Όπως ήταν αναμενόμενο, στην ομάδα του Φρίξου υπήρχε ασυνεννοησία. «Εγώ, εγώ, εγώ! Ξέρω που θα βρούμε το πιο μεγάλο μαργαριτάρι! Εκεί, μέσα στην ανεμόνη!» είπε ο Φρίξος. «Μη βιάζεσαι, Φρίξο. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας για την επιτυχία της ομάδας. Χρειάζεται να καταστρώσουμε σχέδιο», του πρότειναν οι υπόλοιποι. «Σχέδιο και σαχλαμάρες. Θα πάω μόνος μου. Δεν χρειαζόμαστε κανένα σχέδιο», απάντησε ο Φρίξος. Ο Φρίξος πλησίασε, παραμέρισε τα πλοκάμια της ανεμόνης και μπροστά του αντίκρισε
το πιο μεγάλο μαργαριτάρι. Το άρπαξε και τη στιγμή που ετοιμαζόταν να θριαμβολογήσει, ένας δίτης του σταμάτησε τη φόρα. «Θα με πιάσει, δεν θα τα καταφέρω», σκέφτηκε. Προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά ένα πλοκάμι του πιάστηκε. «Αχ, αυτός ο εγωισμός μου, σε τι κίνδυνο με έβαλε», αναρωτήθηκε ανήσυχος ο Φρίξος. Οι φίλοι του, που τα έβλεπαν όλα, έτρεξαν να βοηθήσουν. Πρώτος και καλύτερος, ο θαλάσσιος δράκος. Σκέπασε με το σώμα του τη μάσκα του δίτη, για να μην μπορεί να βλέπει. «Δεν βλέπω! Δεν βλέπω!» άρχισε να φωνάζει ο δίτης. Πριν προλάβει να γλιτώσει από το θαλάσσιο δράκο, να σου και το λιθόψαρο με τα αγκάθια του. «Όχο πισινός μου! Τι μητερά καρφιά με τσιμπάνε!» Τη χαριστική βολή του την έδωσε η μουδιάστρα με το άγγιγμά της. «Ηλεκτροπληξία! Έπαθα ηλεκτροπληξία!» και τα μαλλιά του σηκώθηκαν κάγκελο. Η ομάδα είχε δουλέψει άψογα. Ο δίτης τράπηκε σε φυγή. «Σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο Φρίξος. «Χωρίς τη βοήθειά σας θα ήμουν χαμένος. Καταφέραμε να νικήσουμε το δίτη, γιατί λειτουργήσαμε ως ομάδα και όχι ως μονάδα», είπαν όλοι με ένα στόμα. Τη φράση αυτή ο Φρίξος την ήξερε καλά. Την άλλη μέρα στο σχολείο, οι συμμαθητές του Φρίξου έτριβαν τα μάτια τους από την αλλαγή στη συμπεριφορά του. «Θέλεις να ζωγραφίσουμε μαζί?» πρότεινε στο θαλάσσιο δράκο. «Θέλεις να παίξουμε στο κουκλοθέατρο μαζί?» ρώτησε το λιθόψαρο. Και στον αγώνα χειροσφαίρισης πήρε το βραβείο του καλύτερου πασαδόρου. Ο Φρίξος είχε μάθει πια το «εμείς». Έτσι τελειώνει η ιστορία του Φρίξου, του φύλαφτου φταποδιού. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει και ένα τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι για το Φρίξο, που μου έκανε τη τιμή να το γράψει μια πολύ γνωστή μουσικός, η Κατερίνα Κερμιζή. Θα σας τραγουδήσω λίγο από το τραγουδάκι. «Ο Φρίξος το φύλαφτο φταπόδι, από όλες τις λέξεις στο σχολείο, μια μόνο ήθελε να λέει, το εγώ, εγώ, εγώ. Μόνος μου θέατρο θα παίξω, μόνος εγώ θα ζωγραφίσω. Είμαι καλύτερος από όλους και δεν θέλω τη βοήθεια κανενός. Στο παιχνίδι μας χαλάστρα κάνεις», λέει η μουδιάστρα, «κι ο θαλάσσιος ο δράκος δεν είναι σωστό. Το λιθόψαρο χαμένο ψιθυρίζει λυπημένο. Πιο καλή απ' τη μονάδα είναι πάντα η ομάδα». Σας τραγούδισε λοιπόν λίγο από το τραγουδάκι του Φρίξου και με αυτό σας χαιρετώ. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και σύντομα να τα πούμε από κοντά. Φιλάκια πολλά!